βλέπετε. Δεν ξέρω αν βλέπετε τον εγκέφαλο που οξυγονώνεται. Άρα λοιπόν εγώ ξεκινάω να κάνω θωρακικές πιέσεις. Έρχεται λοιπόν ο Σταμάτης και μου φέρνει τον απειλητοτή. Πού είναι ο Σταμάτης? Έφτασε. Μου έφερε ο Σταμάτης τον απειλητοτή. Μου τον ανοίγει. Η σωστή θέση να το βάλω είναι εδώ, για να μπορώ να βλέπω και το πρόσωπο και το μηχάνημα. Και το πρώτο πράγμα που θα κάνετε είναι on. Δέστε λίγο, για σας δύο κουμπιά έχουν αξία εδώ. Το πράσινο και το κόκκινο. Κανένα άλλο δεν το δίνετε σημασία. Συνδέστε το ηλεκτρόδι. Ωραία. Το άνοιξα και ακούω τι μου λέει. Ακούσατε τι είπε? Συνδέστε το ηλεκτρόδι. Πάρα πολύ ωραία. Τα ηλεκτρόδια είναι αυτά. Το συνδετικό και τα ηλεκτρόδια. Σκιζώ. Και βγάζω τα ηλεκτρόδια. Ελέγχτε το συνδετικό. Τα ηλεκτρόδια έχουν πάνω εικόνες. Όπως μου δείχνουν οι εικόνες, τοποθετώ τα ηλεκτρόδια πάνω στο άτομο. Βγάζω το αυτοκόλλητο. Ελέγχτε το συνδετικό και τα ηλεκτρόδια. Όπως μου δείχνουν οι εικόνες και πιέζω καλά. Βγάζω το ηλεκτρόδιο. Δεξιά πάνω από τη θηλή, κάτω από την κλίδα. Αριστερά στα πλευρά, κάτω από τη θηλή. Έβαλα τα ηλεκτρόδια. Προσέξτε. Το μηχάνημα αυτό είναι πραγματικό μηχάνημα, κανονικό μηχάνημα. Υπάρχει περίπτωση να δουλέψει πάνω στην κούκλα? Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί πρέπει να διαβάσει καρδιακό ρυθμό. Θα το ξεγελάσω εγώ με ένα προσωμιωτή. Αυτό δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Θα το ξεγελάσω, θα παίξουν το ρόλο των ηλεκτροδίων. Ελέγχτε το συνδετικό και τα ηλεκτρόδια.